στην αστυνομία για να δούμε την καταγγελία, την σοβαρότητα τη μητέρα εδώ στον Αντένα πριν από λίγο για την προσπάθεια αρπαγής του παιδιού της. Κυρία Κωνσταντίνου, έχετε ψάξει το θέμα, τι υπάρχει ενώπιον της αστυνομίας? Καλώς σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Περίπαμε τη συγκεκριμένη περίπτωση που έχετε αναφέρει. Έγινε μια καταγγελία χθες στην αστυνομία. Άμεσα περίπολα του λαμού, άμεση επέμβαση, σε μετέβηκαν στο μέρος όπου εντόπισαν μια γυναίκα ηλικίας 54 ετών, η οποία οδηγήθηκε ενώπιον των ειδικών. Να πω ότι δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό. Απλά για να καθησυχάσουμε και το κοινό, η επέμβαση της αστυνομίας ήταν άμεση και η γυναίκα ισχυριζόταν ότι το παιδί ήταν δικό της. Η αστυνομία έκανε όλες τις δέωσες ενέργειες που έπρεπε να γίνουν. Εντάξει, το να ζητά κάποια γυναίκα το παιδί κάποιου άλλου, εντάξει, θεωρείται επικίνδυνο, θεωρείται τρομακτικό, θεωρείται κάπως περίεργο. Εντάξει, ήταν εκεί η αστυνομία εγκαίρως την ώρα που έπρεπε, κυρία Κωνσταντίνου. Εμείς, ναι, κύριε Κυριάκου, κινητοποιηθήκαμε ενάμεσα, όπως το ίδιο θα κάναμε και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που θα αφορούσε έναν παρόμοιο περιστατικό. Να πω στους πολίτες ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουν ότι ο χρόνος σε τέτοιες περιπτώσεις παίζει μεγάλο ρόλο. Εμείς όταν ενημερωθούμε μεταβαίνουμε άμεσα για να προλάβουμε τα χειρότερα. Άρα η γυναίκα είναι ενώπιον των ειδικών για να πάρει αυτά που χρειάζεται. Εντάξει, τώρα ο κίνδυνος είναι να μην επαναληφθεί. Φαντάζομαι οι αρμόδιες υπηρεσίες, κοινωνική ευημερία, το κοινωνικό κράτος θα αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν για να μην επαναληφθεί όλο αυτό το φαινόμενο, σωστά? Σίγουρα βρισκόμαστε και εμείς σε ετοιμότητα για ενημέρωση και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών του κράτους, προκειμένου και αυτή. Ναι, γιατί αυτά τα περιστατικά επαναφέρουν και το θέμα ασφάλειας. Μέτρα έχουν ληφθεί, αλλά το κοινό, καλό, όπως η γυναίκα εδώ, είδε η πεθερά της γυναίκας που κάνει την καταγγελία, είδε τις ύποπτες κινήσεις. Γιατί πήρε το παιδί η πεθερά, προχωρούσε προς το σπίτι της που είναι κοντά στο σχολείο και αυτή η γυναίκα την ακολουθούσε με το αυτοκίνητο. Δηλαδή είναι μια κατάσταση πολύ δύσκολη. Σίγουρα σας έχω αναφέρει ότι η αστυνομία εμπλέκεται σίγουρα άμεσα σε τέτοια είδους θέματα. Όταν ενημερωνόμαστε αμέσως, μεταβαίνουμε και αναλαμβάνουμε την ασφάλεια του κοινού. Λοιπόν, η υπόθεση είναι εκεί που πρέπει στους αρμοδίους. Με αυτές τις υποθέσεις επανέρχεται και το θέμα της ασφάλειας. Οι γονείς να έχουν τα μάτια τους 14.